Άλλη όψη της Λάρνακας στην πράσινη και οικολογική θα περάσουμε σε μια άλλη, μια άλλη εικόνα που μόνο τιμή δεν περιποιεί σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Πρόκειται για ένα σημείο στην Κοφίνου το οποίο δεν είναι και τόσο, όπως βλέπετε και στις οθόνες μας, τόνοι από ομαλή ζώων, δέρματα και άλλα απόβλητα από ομάδα βυρσοδεψίου βρίσκεται εκτεθειμένα σε ανοιχτή περιοχή στην Κοφίνου, προκαλώντας την οργή και την αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Με πλήρη ασυδοσία, όπως βλέπετε και εσείς, απέναντι στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η μονάδα βυρσοδεψίου εναποθέτει τα απόβλητα αυτά σε κτηνοτροφική περιοχή, συντελώντας έτσι ένα οικολογικό έγκλημα. Να πούμε πώς. Ξανά, Δέσποινα, γιατί βλέπουμε τις εικόνες και έχουμε πρωί. Είναι συγκλονιστικές. Αρρωστήσαμε. Κοίτα, ρίχνουν αυτά εδώ. Είναι μια μονάδα χτινοτροφίας, χτινοτροφική μονάδα, η οποία επεξεργάζεται δέρματα ζώων. Μάλιστα. Και το λεγόμενο βυρσοδεψίο. Σύμφωνα με την επεξεργασία αυτή, όλα αυτά τοποθετούνται αφού το δέρμα αφαιρεθεί, τοποθετούνται σε αλατό νερό και όλα αυτά ύστερα πετάγονται σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο βρίσκεται σε κτηνοτροφική περιοχή και δίπλα από αυτοκινητόδρομο. Ναι. Και τα νερά μετά πετάγονται, αφήνονται εκτεθειμένα σε παρακείμενα χωράφια. Είναι ευκολία τους οι άνθρωποι. Μάλιστα. Ωραία. Γίνεται αυτό το έγκλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά, επαρχιακή διοίκηση και τα λοιπά, ασχολείται κάποιος ή απλά εμείς το δείχνουμε τώρα? Φαίνεται πως είναι ενήμερη. Το θέμα, να πούμε, πως αναδείχθηκε από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, το οποίο αναφέρει πως έκανε τα κατάλληλα διαβήματα. Εν τούτης, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ίδια. Όπως βλέπετε, αυτά δεν είναι έργο μιας μόνο ημέρας. Όχι, όχι. Φρεσκότατα φαίνονται κάποια εδώ. Ναι, αυτό θα έλεγα ακριβώς. Είναι κάποια πάρα πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Είναι και άλλα που είναι φρέσκα. Είναι και άλλα που είναι φρέσκα και είναι σύγχρονα. Και πόσο καιρό πάει αυτή η κατάσταση? Μήνες. Μήνες. Και είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι. Φαίνεται πως είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι, ναι. Μάλιστα. Και είναι θέμα δημόσιας υγείας εδώ, ξεκάθαρο. Ακριβώς. Και μολυσματικών ασθενειών. Είναι ασφάλειας και υγείας αυτό το ζήτημα. Απαράδεκτο. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Να περάσουμε λοιπόν.